Μπαίνουμε λοιπόν στην πολιτική επικαιρότητα. Καλημερίζοντας ευθύς αμέσως στα 5 λεπτά μετά τις 9 την υποψήφια δημοτική σύμβουλο με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη, την κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είστε, αγαπητή μου? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είσαι κι εσύ. Πώς είστε σήμερα? Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της χθεσινής συγκέντρωσης, αν πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Μια συγκέντρωση που έδωσε και την εικόνα της προσπάθειας που έως σήμερα γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η πάντα κοιτάμε να δούμε, και ο απλός κόσμος, ο πολίτης, ποια είναι η δυναμική ενός υποψηφίου μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση βέβαια μια συγκέντρωση δεν κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό κρίνεται μέσα από τις κάλπες της Κυριακής, της 8ης Οκτωβρίου. Ωστόσο η δυναμική, η συμμετοχή του κόσμου σε μια συγκέντρωση που θύμιζε συγκέντρωση βγαλμένη από τα παλιά, από τότε που ο κόσμος συμμετείχε σε αυτές τις διαδικασίες και με τον παλμό του και με την ενέργειά του, μας δίνει και φτερά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και πριν, οργανωμένα, καθημερινά, έξω στον κόσμο, ακολουθώντας τον υποψήφιο δήμαρχο της παράταξής μας, τον Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι η ενέργειά του και ο ρυθμός του πολλές φορές μας ξεπερνάει και εμάς τους ίδιους στην καθημερινότητά του. Αλλά αυτό είναι και ένα δείγμα γραφής για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτή τη διαδικασία, το ρυθμό που αναπτύσσει, τις διοικητικές ικανότητες που έχει και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει και την επόμενη μέρα στο Δήμο Ηρακλείου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και εμένα αυτές τις μέρες είναι κάτι που θέλω να το πω και δημόσια, μου έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής, γιατί αυτό χρειάζεται και η πόλη. Η πόλη δεν χρειάζεται θεωρίες, δεν χρειάζεται άλλο συζήτηση, θέλει έργα. Θέλει να υπάρχουν άνθρωποι με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο που θα μπουν σε μια διαδικασία να αναλάβουν ευθύνες πόστα και να δουλέψουν πολύ σκληρά για να αντιμετωπίσουν αυτά που οι ίδιοι πολίτες μας λένε ότι βαραίνουν την δική τους καθημερινότητα, γιατί ξεκινάμε από την καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη διαχείριση μιας πόλης αν δεν έχουμε φροντίσει την καθημερινότητα των πολιτών. Ξέρεις, ακροβατώ βέβαια λίγο μεταξύ ενικού και πληθυντικού μαζί σου. Εγώ θα ζητούσα τον ενικό με πολύ χαρά, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Είμαστε πολλά χρόνια σε αυτή την πορεία. Αλλά από την άλλη, εντάξει, το τυπικό λέει και στον πληθυντικό. Γι' αυτό λέω ότι ακροβατώ λίγο πολύ ανάμεσα σε ενικό και σε πληθυντικό. Πράξη και όχι θεωρίες. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Και καθημερινότητα, μια χιλιοϋπομένη λέξη, που ωστόσο δεν είναι απλά μια καραμέλα που κάποιος θέλει συνεχώς να τη γλύφει και να πηγαίνει παρακάτω. Η πράξη της είναι τόσο δύσκολη, σαφέστατα φαντάζομαι, γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολη η αντιμετώπιση αυτής της έννοιας της καθημερινότητας. Γιατί αυτή η αποτυχία, Αντιγόνη Ανδρεάκη, γιατί αυτή η αποτυχία? Γιατί στην καθημερινότητα δεν υπάρχει άνθρωπος που να το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και αυτή η εικόνα στο Ηράκλειο. Εγώ μένω στα τελευταία 8 χρόνια. Προφανώς απαντήσεις θα έχουν να μας δώσουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν σε αυτές τις θέσεις, ανέλαβαν αυτές τις ευθύνες και τα πόστα και που δεν κατάφεραν να φανούν αντάξει των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης του κόσμου. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα περισσότερο και λιγότερο δυστυχώς κοινωνικό ή δημοτικό σε αυτή την περίπτωση. Διότι παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια μια δημοτική αρχή η οποία δημιουργούσε περισσότερο μέσα από τους αντιδημάρχους της και τους ανθρώπους που ήταν σε θέσεις και πόστα ευθύνης προσωπικές ατζέντες και διαδρομές, παρά έδειχνε και έριχνε βάρος σε αυτό που είχε να κάνει με τη δημοτική διαχείριση. Όταν λοιπόν είσαι απασχολημένος εντός εισαγωγικών η λέξη την προσωπική σου διαδρομή, στην επόμενη σου ημέρα, όταν λειτουργείς με χαρακτηριστικά που περισσότερο αφορούν σε αναξιοκρατία, δεν κοιτάς στο ευρύ κοινό καλό, δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα. Δεν ήταν δυνατόν και δεν είναι δυνατόν έως και σήμερα, γιατί είναι μια τωρινή κατάσταση. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το Δήμο, αυτό να πρέπει να το κάνουν διαμέσου των μέσων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, του ραδιοφώνου, ή να αναζητήσουν φίλους και ενδιάμεσους για να τα καταφέρουν να θέσουν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε το
το διαδίκτυο να κατακλείζεται από εικόνες, από λακκούβες, από απορρίμματα, από σπασμένες λάμπες, από δρόμους οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη σήμανση και το φωτισμό για να μπορέσει να λυθεί ένα πρόβλημα. Αυτά είναι δουλειά, είναι μία δουλειά από τις πολλές που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημοτική διαχείριση. Και αυτό το βιώσαμε πολύ και ως δημοσιογράφοι όλη αυτή την περίοδο. Στα απλά τα καθημερινά. Υπήρξε μία απαξίωση, μία αδιαφορία, δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα, τους ξεπέρασαν. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση, εγώ μπορώ να περιγράψω την τωρινή κατάσταση. Το αποτέλεσμα το οποίο δεν αλλάζει. Είναι χαοτική. Δεν κατάφερε ο ίδιος επικεφαλής να τους κάνει αντιληπτό ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και όχι αυτά για τα οποία καθημερινά διαβάζουμε στον τοπικό τύπο που αφορούν και σε κακοδιαχείριση. Ενδεχομένως, εμάς μας ενδιαφέρει χθες αυτό να ακουστεί στον κόσμο. Να ακουστεί δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που πλέον δεν είναι καλή για το Ηράκλειο, δεν είναι εικόνα αυτή για το Ηράκλειο, που δεν κάνει ευχάριστη την καθημερινότητα των ίδιων των δημοτών, που δεν βοηθάει την πόλη να αναπτυχθεί, να πάει στην επόμενη της ημέρα, να κοιτάξει με ελπίδα και αισιοδοξία και το πώς μπορεί να γίνει μια πόλη ορόσημο, μια πόλη σταθμός. Γιατί πιστεύεις... Δεν μπορεί να τα λες όλα αυτά. Γιατί πιστεύεις ότι θα αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς να έχουμε μπροστά μας ο μήνας του χάριτος ο ένας, ο δεύτερος μήνας χάριτος, ο τρίτος μήνας χάριτος, να περάσουμε δηλαδή σε διαστήματα τα οποία φαίνεται να υπάρχει μια οργάνωση, διοργάνωση κλπ. Δίνεις μια άλλη εικόνα, γιατί πιστεύεις ότι θα αλλάξουν? Καταρχήν πιστεύω ότι θα αλλάξουν διότι ο επικεφαλής της δικής μας παράταξης είναι ένας άνθρωπος που έχει διοικητικές ικανότητες και εμπειρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φυτέψει από πολύ δύσκολες θέσεις, έχει περάσει από πολύ κρίσιμα χαρτοφυλάκια και η πορεία του έως τώρα έχει στεφθεί με επιτυχία. Οπότε αυτόματα έχω ένα πολύ καλό βιογραφικό και ένα άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς να αντιμετωπίζει διοικητικά αυτά τα ζητήματα. Αυτές οι θέσεις δεν είναι θέσεις που αφορούν ούτε στη θεωρία, ούτε στη φλιαρία, ούτε στις οραματικές προσεγγίσεις. Αυτές οι θέσεις είναι θέσεις που θέλουν σηκωμένα μανίκια και δουλειά. Το κάθε πόστο. Και το σύνολο γενικά. Οπότε καταρχήν νιώθω καλά γιατί απέναντι μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μου δείχνει και μου το δείχνει και στην καθημερινότητά μας που 24 ώρες δεν φτάνουν και θέλει κι άλλες 12 για να μπορέσει να ετοιμαστεί, να θέσει τα ζητήματα, να τα αναλύσει. Και από την άλλη βλέπω ότι και η ομάδα που σχηματίζει αυτή την προσπάθεια, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι άνθρωποι που ο καθένας από αυτούς, και υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας, είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τις εξετάσεις τους στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα και τα έχουν καταφέρει με επιτυχία. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, δεν είναι επαγγελματίες αντιδήμαρχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και τώρα που είναι στα πόστα τους, από τη μία πλευρά και είναι μέσα στη λόγια, και από την άλλη είναι υποψήφοι δημοτική σύμβουλη σε μία άλλη παράταξη, δεν κατάφεραν να λύσουν ζωτική σημασία ζητήματα όπως το νερό, όπως τα απορρίμματα, όπως τα ζητήματα στα σχολεία. Και το θέσαμε αυτό το ζήτημα χθες στην ομιλία του κ. Καραμαλάκη. Το είπε ο κ. Καραμαλάκης χθες, το είπε ο υποψήφιος δήμαρχος της παράταξής μας, ότι θα πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι από τη μία υπάρχει μία παράταξη η οποία κινείται από την αρχή ως το τέλος μόνη της, όπως μπήκε σε αυτό το αναγώνα. Συνεχίζει να πορεύεται και από την άλλη έχουμε μία παράταξη που είναι η συνέχεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ξέρεις, εγώ στηρίχτηκα για να σε ρωτήσω στο εξής. Όταν μέχρι σήμερα παίρνεις το μήνυμα ότι έχω ένα υποστελεχωμένο δήμο, έχω ένα υποχρηματοδοτούμενο δήμο, όταν έχεις ένα ταμείο που ακόμα και αυτά τα οποία διαθέτει σήμερα τα 25 εκατομμύρια είναι δεσμευμένα σε έργα, όταν ξέρεις ότι τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν με ευκολία, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι εγκυλώσεις, όταν υπάρχουν τομείς που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την καθημερινότητα, την καθαριότητα, την υδροδότηση, έχουν να κάνουν με τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, εκεί που δεν μπορείς να περπατήσεις, που δεν μπορείς να περπατήσεις, την οδοποιία. Αλλά υπάρχουν 1000 πράγματα με τα οποία η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει πραγματικά να βάλει τα χέρια της μέσα και να καεί για να μπορέσει να τα λύσει, που είναι η τοπική κοινωνική πολιτική, που είναι η διαχείριση της περιουσίας, που είναι η τοπική περιβαλλοντική πολιτική, που είναι η πολιτική προστασία, που είναι η τοπική αγροτική πολιτική, που είναι η εδαιοδότηση των επιχειρήσεων και 1000 άλλα. Γι' αυτό είπα πόσο εύκολο κρίνεις ότι μπορεί να είναι αυτό ή για να προχωρήσει και να προχωρήσει γρήγορα. Γι' αυτό και ρώτησα.
Ναι, ναι, ναι. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι προφανώς σε κάθε πρόβλημα δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Υπάρχουν όμως λύσεις. Και επειδή ο κόσμος μας ακούει και έχει πάντα και μια δυσπιστία ότι καλά τα λέτε βρε παιδιά, αλλά όντως, όπως ρωτάει η Αγγέλα Δουλγεράκη, πόσες θα τα λύσετε την επόμενη μέρα, και έβαλες και πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν, μιλάμε για την υποστελέχωση. Συγγνώμη, αλλά προφανώς εδώ μιλάμε για δύο ταχύτητες. Από τη μία υπάρχουν ζητήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα που πολλές φορές δίνεται να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Από την άλλη όμως, όταν στο Δήμο Ηρακλείου από το 2012 έως τώρα δεν έχει ψηφιστεί ένας κανονισμός, υπάρχουν ζητήματα και μπαίνουν ερωτηματικά όσο αυτό αφορά στη λειτουργία του Δήμου, ακόμα και στη δυνατότητα που έχει για την πρόσληψη προσωπικού. Οι συμβασιούχοι οι οποίοι έχουν μπει σε αυτές τις θέσεις είναι ένα ακόμα ερωτηματικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι άλλοι είναι στα πόστα τους και κάνουν τη δουλειά τους, άλλοι είναι όμως σε άλλες θέσεις ενδεχομένως να μην κάνουν τη δουλειά τους, να εξυπηρετούν όμως την προσωπική σπέκουλα συγκεκριμένων αντιδημάρχων. Και τα έχουμε ακούσει αυτά. Και τα βλέπουμε στην τοπική κοινωνία. Βλέπουν δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι και την επόμενη μέρα τους βλέπουν υποψηφίους μέσα σε μια παράταξη, σε ένα ψηφοδέλτιο. Αυτά είναι ζητήματα που ο κόσμος τα βλέπει και τα αντιλαμβάνεται. Επομένως, το πώς μπορείς να λύσεις την υποστελέχωση θεωρώ ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση, δεν είναι όμως και μια αδύνατη. Και από την άλλη μπορείς να βελτιώσεις και τις σχέσεις με το υπάρχον προσωπικό, το υπάρχον διοικητικό προσωπικό, να το εμπνεύσεις, να του πεις τι ακριβώς έχει να κάνει και να του δώσεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εγώ λαμβάνω καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα από εργαζόμενους του Δήμου που κάνουν λόγο για αναξιοκρατία, για συμπεριφορές οι οποίες λειτουργούν σε αυτούς αποθητικά, για ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να δουν πώς μπορούν να φύγουν μέσα από το Δήμο, διότι δέχονται την απαξίωση, τη μη αναγνώριση του έργου τους. Να θυμίσω λίγο περιπτώσεις που τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να μιλήσουμε για το ζήτημα που αφορούσε στη λειτουργία του παιδικού σταθμού στις Ασίτες, όπου εκεί είδαμε πρόεδρο οργανισμού να μετακινεί υπαλλήλους καθαρά για εκδικητικούς σκοπούς. Αυτά είναι ένα κλίμα. Και το κλίμα οφείλεις να το διορθώσεις. Δεν είναι το μαγαζάκι σου η λόγια για να μπεις να κάνεις κουμάντο. Είναι ένας φορέας, ένας οργανισμός που έχει να κάνει με τη διοίκηση μιας ολόκληρης πόλης. Αν λοιπόν εκεί μέσα μπαίνεις με προσωπικά αποφημένα ή θες να εξυπηρετήσεις προσωπικά συμφέροντα, προφανώς και τα αποτελέσματα που βλέπεις είναι αυτά. Μιλήσαμε για τη δημοτική περιουσία. Να δούμε λίγο ποια είναι επιτέλους αυτή η δημοτική περιουσία. Έχουμε ποτέ επίσημα στοιχεία που αφορούν στα ακίνητα της δημοτικής περιουσίας? Και όχι μόνο στα ακίνητα και την ταυτότητά τους, αλλά στη χρήση τους, στα έσοδά τους, στα έξοδά τους. Τόσα χρόνια ακούω αυτή την περίφημη καταγραφή. Εγώ ένα επίσημο έγγραφο που να βλέπω πού ακριβώς είναι, γιατί θα πρέπει να είναι προφανώς, και έγγραφα τα οποία να δείχνουν και όλη την πορεία, το κτηματολόγιο, τους θλίπους, έχω δει ποτέ. Και γι' αυτό και χθες από το βήμα της πλατείας του Αγίου Τίτου, ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης έκανε λόγο για την επόμενη ημέρα στο Δήμο με μια δέσμευση που νομίζω ότι τον τιμά κιόλας αυτό το οποίο είπε, ότι εάν στην περίπτωση ο ίδιος και η παράταξή μας θα είναι εκείνη που θα κερδίσει αυτή την εκλογική μάχη, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε πριν μπούμε μέσα στη λόγια είναι να οριστεί ένα σώμα αρκατών λογιστών και επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για να μπουν, να ελέγξουν τα οικονομικά, να ελέγξουν τις δυτικές πράξεις, να δούμε ποια είναι η εικόνα που παραλαμβάνουμε, να τη δείξουμε και να τη δώσουμε στον κόσμο, να γίνει κοινωνός ο κόσμος αυτών των πληροφοριών και όχι να τον μπερδεύουμε με το ποια είναι τα χρήματα μέσα στο ταμείο τελικά του Δήμου, πόσα έχουν δεσμευθεί, ποια είναι η χρήση τους και που πήγανε, και από κοινού να προχωρήσουμε για την επόμενη χρυσή πενταετία, θα πω εγώ, στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί είναι μια πενταετία. Με ό,τι διεκδίκηση αυτή μπορεί να φέρει, σαφέστατα, γιατί είναι πρόκληση το διεκδικητικό πλαίσιο. Προφανώς. Αλλά από την άλλη, έχω βαρεθεί να ακούω από όπου και αν πηγαίνω στις επισκέψεις μας και από φορείς και από απλούς ανθρώπους και από υπηρεσίες ότι χάθηκαν σπουδαίες στιγμές. Προχθές ήμουν σε ένα σχολείο και μου είπαν το σχολείο μας αυτό ήταν να προχωρήσει στη μετεκατάστασή του σε ένα χώρο διαφορετικό. Θα πω και ποιο σχολείο είναι, το ευρωπαϊκό. Πέρυσι λέει χάθηκε αυτή η ευκαιρία γιατί ο Δήμος δεν το είδε, δεν το πρόλαβε, του ξέφυγε. Δεν έκανε τα απαραίτητα έγγραφα για να συνεχίσει τη διαδικασία. Θα πρέπει πάλι να το ξεκινήσουμε αυτό από το μηδέν. Τέτοιου τύπου παραδείγματα έχω πάμπολα καταγράψει αυτές τις μέρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενη μέρα με αισιοδοξία, με οργάνωση, με διοίκηση, με δουλειά, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό που αξίζει και αναλογεί στο Ηράκλειο, σε ελεύθερη μετάφραση βάσει αυτών που λες, Αντιγόνη. Η επόμενη μέρα είναι η μέρα δουλειάς. Είναι μέρα πολύ σκληρής δουλειάς. Είναι μια διαδρομή που ο καθένας από τη στιγμή που επιλέγει να μπει θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι εδώ για να δώσει τα κοινά και όχι για να πάρει από τα κοινά. Αυτή την πόλη θεωρώ ότι την έχουμε πληγώσει πάρα πολύ έως σήμερα και έχει περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και όταν λέω πόλη δεν εννοώ τα κτίρια, δεν εννοώ κάτι θεωρητικό, εννοώ τους ίδιους τους ανθρώπους, όλους εμάς. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέχρι τις εκλογές ποιο είναι το διακύβευμα και τι πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες. Ποιοι είμαστε εμείς που διεκδικούμε αυτή την πόλη για να τη διοικήσουμε και ποιες είναι οι αντίπαλες παρατάξεις, ποια είναι η σύνδεση αυτών των παρατάξεων, πώς δημιουργήθηκαν και με τι σκοπό έρχονται στην πόλη. Και ότι αυτά πρέπει να υποθούν θαρετά στη δημόσια συζήτηση για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει πώς τελικά θα δώσει την ψήφο εμπιστοσύνη του, ώστε την επόμενη μέρα να μην χρειάζεται να πάρει στον 984 Αγγέλα για να καταγγείλει ένα από τα προβλήματα που αφορούν στον τόπο του και να λυθούν, διότι υπό το φόβο και τη σκιά της δημοσιότητας τρέχουν τότε όλοι να τα καλύψουν. Αλλά με μπαλωματικές κινήσεις διοίκηση σε μία πόλη δεν κάνουμε. Στα αυτονόητα και στα δύσκολα, στα οποία αναφέρεσαι. Αντιγόνη Ανδρέκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ θερμά.